επωφελείς όπου τη μοναδική προσφορά και αποκτήσε το Uncharted 4, το τέλος ενός κλέφτη, με δώρο τρίμηνη συνδρομή PlayStation Plus. Αποκτήσε το παιχνίδι της χρονιάς, επωφελείς όπου τη δυνατότητα να παίξεις online multiplayer με τη συνδρομή και κατέβασε τα παιχνίδια του μήνα που προσφέρει το PS Plus για όσο είσαι συνδρομητής, με το NBA 2K2016 να ξεχωρίζει το μήνα Ιούνιο. Η προσφορά είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενημερωμένα καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών. Σχεδόν δεν την προλαβαίνουμε τη Razer. Ακόμη καλά-καλά δεν δίνει το ένα προϊόν της στην αγορά, έρχεται το επόμενο. Αν η ίδια τα καταφέρνει και είναι ικανοποιημένη από την ανταπόκριση του κοινού, κανένα πρόβλημα. Είμαι ο Σάξης Καρπάς, βλέπετε το show των Unboxholics και αυτά είναι τα Razer Manowar. Ένα set ασύρματων ακουστικών που προορίζονται κυρίως για gamers. Η εταιρεία τα προωθεί ως PC Gaming Headset, ωστόσο τα ακουστικά λειτουργούν και με το PlayStation 4. Στα τη συσκευασία δεν υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο, μιας και το πακετάρισμα είναι παραδοσιακά στο επίπεδο της Razer. Περνώ απευθείας στο Manowar. Όπως προείπα, έχουμε να κάνουμε με ασύρματα ακουστικά. Ένας μικρός πομποδέκτης κρύβεται στο κάτω μέρος ενός εκ των δύο ηχείων και μέσω αυτού τα ακουστικά επικοινωνούν με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή με την τεχνολογία των 2,4 GHz να διαβεβαιώνει πως η μεταφορά του σήματος θα γίνεται ακαριαία, απροβλημάτιστα και σε μεγάλη απόσταση. Η Razer λέει 12 μέτρα και νομίζω πως είμαι σε θέση να το επιβεβαιώσω. Άκουγα χωρίς διακοπή. Οι παρεμβολές σε όλο το μήκος και το πλάτος του σπιτιού, ακόμη και αν μεσολαβούσαν τύχη. Αν πάλι θέλετε το κάτι παραπάνω, με το πακέτο αγοράς δίνεται και ένα καλοσχεδιασμένο extension καλώδιο με όμορφη βάση για τον πομποδέκτη. Η Razer επίσης ισχυρίζεται πως αν τα χρησιμοποιείτε για περίπου 2 ώρες καθημερινά, η μπαταρία τους θα κρατήσει πάνω κάτω 7 ημέρες. Με βάση τις δικές μου δοκιμές, η μπαταρία των ακουστικών κρατάει σίγουρα 4 με 5 ημέρες, με το LED φωτισμό στα πλαϊνά απενεργοποιημένο, νούμερο αρκετά ικανοποιητικό θα έλεγα. Η φόρτιση γίνεται με καλώδιο USB που συμπεριλαμβάνεται επίσης συσκευασία. Τα Manowar είναι ογκώδια ακουστικά, μιας και καταλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος του κεφαλιού όταν χρησιμοποιούνται. Δεν ξέρω κατά πόσο βολικά είναι σε άτομα με μικρό κεφάλι. Έχουν ένα τεράστιο handband στην εσωτερική πλευρά του οποίου υπάρχει ένα μαξιλαράκι με αφρολέκ καλυμμένο με δερματίνη. Το μαξιλαράκι δυστυχώς δεν είναι αρκετά παχύ με αποτέλεσμα να νιώθεις μια σκληρή αίσθηση όταν τα φοράς. Το μεγαλύτερο μέρος των ακουστικών αποτελείται από πλαστικό ικανοποιητικής ποιότητας, με εξαίρεση φυσικά τις μεταλλικές γρίλες στα ηχεία. Σε γενικές γραμμές είναι εύκαμπτα και δίνουν επιλογές για καλύτερη προσαρμογή στο κεφάλι, αλλά δεν αναδιπλώνονται. Αυτό που βρήκα ίσως μεγαλύτερο από ό,τι χρειαζόταν είναι τα μαξιλαράκια των ηχείων. Αφενός απομονώνουν ικανοποιητικά τον ήχο, όχι τέλεια, αφετέρου σε κάποιους εκτός από αυτιά θα καλύπτουν και λίγο λαιμό. Βέβαια, όλο αυτό έχει να κάνει με τους τεράστιους μαγνήτες νεοδημίου που χρησιμοποιούν τα ακουστικά, οι οποίοι σε διάμετρο φτάνουν τα 50 χιλιοστά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα έναν πραγματικά εντυπωσιακή ένταση ήχου, ειδικά για ασύρματα ακουστικά. Τόσο οι υψηλές όσο και οι χαμηλές συχνότητες και τον πάσο με ενθουσίασαν, ωστόσο θα ήθελα περισσότερα στις μεσαίες. Τουλάχιστον όσον αφορά τη μουσική. Στα παιχνίδια, ενεργοποιώντας το εν τέλει λειτουργικό Virtual Surround 7,1 της Razer, τα Manowar με αυτούς τους μαγνήτες είναι απολαυστικά. Μην περιμένετε την έκρηξη, την πυκνότητα και τη στιβαρότητα του ήχου των Kraken 7,1, αλλά το αποτέλεσμα είναι αρκετά κοντά, θα έλεγα. Και για να μιλήσω λιγάκι με νούμερα, τα Manowar έχουν απόκριση συχνότητας από 20 έως 20.000 Hz, αντίσταση 32 Ohm, ευαισθησία στο 1 kHz 112 dB και μέγιστη ισχύ εισόδου 30 mW. Όντας gaming ακουστικά, δεν θα μπορούσε να λείπει και το μικρόφωνο, το οποίο φωλιάζει στο αριστερό ηχείο και επεκτείνεται όταν απαιτηθεί. Το ψηφιακό μικρόφωνο των Manowar είναι αρκετά εύκαμπτο και έρχεται με φωτεινό δακτύλιο στην άκρη για την ένδειξη της σίγασης. Στα τις αποδοσίες του, το unidirectional μικρόφωνο προσωπικά δεν με ικανοποίησε και το βρήκα αισθητά κατώτερο από αυτό τον Kraken. Δεν λέω ότι δεν κάνει μια χαρά τη δουλειά του και πως οι χρήστες στην απέναντι πλευρά δεν θα σας ακούν καθαρά, αλλά έχουμε δει μικρόφωνα της Razer σε καλύτερη μοίρα. Αυτό που βρήκα φοβερά χρηστικό είναι το γεγονός ότι μετά την εγκατάσταση των drivers, ο χρήστης μέσω των δύο ροδελών στο κάτω μέρος των ακουστικών έχει έλεγχο της έντασης και της ευαισθησίας των ηχείων και του μικροφόνου αντίστοιχα, με ανάλογη ένδειξη στην οθόνη. Γενικά μου άρεσε πολύ το πόσο plug and play είναι η όλη φιλοσοφία των Manowar και ειδικά αν έχετε εγκατεστημένο το Razer Synapse, σας δίνεται και μια πληθώρα επιλογών όπως το Bass Boost που ενισχύει τον πάσο και άλλα. Τα Manowar φέρουν την κρώμα σφραγίδα της εταιρείας που σημαίνει ότι το λογότυπο στα δεξιά και αριστερά του ηχείου φωτίζεται και μπορεί να δεχτεί αμέτρητους χρωματισμούς και αρκετά εφέ στα γούστα του χρήστη. Προσωπικά σας προτείνω να απενεργοποιήσετε το φωτισμό μιας και έτσι κερδίζετε τουλάχιστον 1-2 ημέρες μπαταρίας. Τα Razer Manowar κυκλοφορούν στη χώρα μας με τιμή που ξεκινάει από τα 197 ευρώ, νούμερο αναμενόμενο κατά την άποψή μου. Το σίγουρο είναι ότι σε γενικές γραμμές, πέρα από το ογκώδες ύφος τους, ικανοποιούν. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο unboxholics.com.